συναδέλφους που μιλήσανε και τους συναδέλφους από το χωροταξίας που έχω αποφοιτήσει. Θα ήθελα να πω το εξής, ακριβώς σε συνέχεια των όρων όσων ακούσαμε, να μιλήσουμε για την άλλη Θεσσαλία, για την άλλη Ελλάδα που θέλουμε και μπορούμε. Ο κύριος αγοραστός, μέσω ενεργειών, μάλλον ως αποτέλεσμα ενεργειών που έχει κάνει επί σειρά ετών, έκανε τα εγκαίνια φέτος του πρώτου χώρου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρώτο επισκέψιμο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μετά από χρόνια άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο που επιτέλους επιτρέπεται να γίνει κατάδυση σε ναυάγιο. Ένα είναι στην Περιστέρα, στην Αλόνισο και ένα είναι στην Αμαλιάπολη. Άρα, συγκεντρώνοντας το θεωρητικό παράθυρο, αλλά και βλέποντας τα προβλήματα που είχε μέχρι τώρα η αγορά, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε εξέλιξη. Ένα λοιπόν είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τον καταδυτικό τουρισμό. Το άλλο είναι η ενημέρωση που είχαμε και από τον κύριο Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμού, αλλά και από τον κύριο Κόνσολα, ότι προχωράει η ολοκλήρωση του καταδυτικού με επόμενο τον ιατρικό τουρισμό, για να γίνει καταγραφή όλων των ιαματικών πηγών της χώρας, για να μπορούμε επιτέλους να μην είμαστε οι φτωχοί συγγενείς όλων των υπολείπων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως, που δεν παίρνουμε ούτε άρωμα από τον καφέ, από τους τζίρους που γίνονται, από όλους τους φυσικούς πόρους που απρόχειρα μπορούμε να δούμε σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν κάνουμε ούτε το πακετάρισμα, ούτε την επεξεργασία της σωστή και γι' αυτό δεν έχουμε κανένα έσοδο. Μήπως κάποιοι από τους συνάδελφους σκέφτονται τι τζιράρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή για μαλλιά και για δόντια. Ένα άλλο θέμα που τρέχει η περιφέρεια είναι πάνω στον ιατρικό τουρισμό. Και σίγουρα έχουν γίνει τοποθετήσεις και θα ακούσετε και λεπτομέρειες αργότερα. Τι είπε ο κ. Στεοχάρης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να καταρτιστεί το ιδανικότερο τουριστικό πρόγραμμα για τη Θεσσαλία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μια μικρογραφία όλης της Ελλάδος. Γιατί απαντώνται όλες οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Γιατί κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και αυτό σημαίνει ότι πέρα από το κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό για την προώθηση του τουρισμού θα πρέπει αυτό να επιμερίζεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιφερειακής ενότητας. Πάνω σε αυτό λοιπόν το πράγμα δεν είναι το θέμα τα μετέωρα. Τα μετέωρα είναι μοναδικά. Δεν πρόκειται να ξαναυπάρξουν άλλα μετέωρα. Αλλά μαζί με τα μετέωρα υπάρχουν και τα δίκτυα τα πολιτιστικά. Υπάρχουν και τα δίκτυα τα αθλητικά. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία πολλοί εξ ημών εργάζονται αυτή τη στιγμή πάνω και πολλά τα οποία είναι και στο εργαστήριο τουρισμού που είναι σε επεξεργασία και περιμένουμε ακριβώς να τα δούμε να εφαρμόζονται στην αγορά. Όμως, για να τρέξει ένας τουριστικός προορισμός, δεν χρειάζεται απλά να υπάρχει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Η ανταγωνιστικότητά του είναι αποτέλεσμα της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ αυτών των δύο φορέων. Και είναι ένα στοίχημα ομαδικό. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια σε όλους και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.